few days ago, in front of a town hall in northern Turkey, President Erdogan threatened a missile strike on Athens. Quote, Greece is afraid of our missile. They say that the Typhoon missile will hit Athens. And then he addressed the Greek people directly and said, quote, it will, unless you stay calm. This is a NATO member directly threatening to target Athens, a city of 3 million civilians. According to the United Nations, an intentional attack on civilians, an intentional attack on civilians is a war crime. And so, Mr. President, I come to the floor today to condemn the recent actions of the Turkish president, which are not only disturbing, they are totally unacceptable. I'm demanding that Erdogan end all overflights of Greece and pull every last Turkish soldier out of Cyprus. And I think, given all of this recent behavior, the United States should not be putting F-16 fighter jets in President Erdogan's hands. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Αυτά που λέει ο αγαπητός φίλος μας, ο κύριος Μενέντες, θα έπρεπε να τα λένε και οι Έλληνες πολιτικοί εκεί στα σαλόνια των Βρυξελών και όχι μόνο. Και να τα λένε έτσι απλά. Χωρίς την άδεια του Σόλτς. Χωρίς την άδεια του Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Χωρίς την άδεια των Γερμανών και φυσικά και των Άγγλων. Αλλά δεν τα λένε. Πάνε εκεί και απλά συζητάνε και λένε δώστε μας κάνα δισεκατομμύριο γιατί πάμε και σε εκλογές και πρέπει να δώσουμε κάποιο επίδομα στους Έλληνες πολίτες. Μήπως και μας ξαναψηφίσουνε. Αυτό είναι το ερώτημα. Δώστε μας λεφτά και εμείς κλείνουμε και τα αυτιά και τα μάτια σε αυτά που λέει ο Ερντογάν. Βγαίνει όμως ο κύριος Μενέντες, ο Ρόμπερτ Μενέντες, ο Αμερικανός γερουσιαστής και τα λέει ξεκάθαρα. Και ξέρετε ποια είναι η απάντηση ελληνική. Μυστικές συνομιλίες. Αυτή είναι η απάντηση. Αφού σου λέει τα πάντα ο Τούρκος, αφού σου έχει γκριζοποιήσει τα ίμια, αφού σου έχει βαφτίσει τουρκικά τα μισά ελληνικά νησιά του Αιγαίου, σου έχει αλλάξει και τα ονόματα, σου έχει κάνει ΑΟΣ Τουρκίας Λιβύης, σου παραβιάζει την ΑΟΣ στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, σου έχει αλλάξει τα φώτα που λέμε κοινώς, σου έχει ακόμη υποκατοχή, υποστρατιωτική κατοχή το 37% της Κύπρου, αντί να μιλήσεις για όλα αυτά, τρέχεις και του δίνεις εκατομμύρια ευρώ μέσω των επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δίνεις χρήματα για τους αθρομετανάστες, του δίνεις τα πάντα, σε απειλή θα σου στείλει και πύραυλο στην Αθήνα και εσύ χαζογελάς ανόητα, όχι απλά γελάς, χαζογελάς ανόητα, δεν ακούς τίποτα και στέλνεις μία αντιπρόσωπο που στις Βρυξέλλες και πού στις Βρυξέλλες στα γραφεία των Γερμανών υπό τις εντολές Σόλτς, του ανθρώπου του Σόλτς, να συζητήσετε. Να συζητήσεις τι. Αν θα σου ρίξει ένα-δύο πυράβλο στην Αθήνα, αν θα σου βαφτίσει τουρκική και τη Θράκη, τι να συζητήσεις. Να συζητήσεις τι. Αυτά λέει ο Μενέντες και μπράβο του και μπράβο σε όλο το ελληνοαμερικανικό λόμπι. Με αυτές τις κινήσεις απαντάει η Αθήνα. Με μυστικές συζητήσεις, συναντήσεις, τις οποίες δεν έχει το θάρρος να μας τις πει ο Γιαννάκης ο οικονόμου, τις μαθαίνουμε από την Άγκυρα. Από τους Τούρκους τα μαθαίνουμε. Οι Τούρκοι τους δίνουν στεγνά. Και σιγά σιγά θα βγουν και άλλα πράγματα στη δημοσιότητα. Και εύχομαι κάποιοι δικοί μας, όπως ο Τσίπρας ή κάποιοι άλλοι, να μην έχουν υπογράψει. Να μην έχουν υπογράψει τυχόν μυστικές συμφωνίες. Απαράδεκτα πράγματα δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι την 5η μεθαύριο, 22 του μήνα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα επισκεφτεί την Βόρειο Ήπειρο, την ελληνική Βόρειο Ήπειρο. Εκεί θα αντικρίσει την δημογραφική αλλίωση της Βορείου Ήπειρου. Εκεί θα αντικρίσει την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εκεί θα αντικρίσει τη μη τήρηση του πρωτοκόλλου της Κέρκυρας. Πώς θα αντιδράσει σε όλα αυτά, θα το δούμε. Να πούμε όμως ότι είναι καλό που ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται τη Βόρειο Ήπειρο, αρκεί
να καθίσει στην ουσία και να πει την αλήθεια. Εκτός και αν πάει εκεί και σαν αντάλλαγμα προσφέρει άλλους τους Αλβανούς που εμείς δεν το γνωρίζουμε. Να τονίσω ότι δεν έχουμε τίποτα με τον απλό αλβανικό λαό. Μας συμπαθούν και τους συμπαθούμε. Μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Έχουμε όμως πρόβλημα με μία μικρή ομάδα εθνικόφρονων Αλβανών που έχουν στόχους και οι οποίοι καθοδηγούνται από τον Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στην επίσκεψη και να δούμε τι θα γίνει. Και βέβαια, μέσα στην κατά τη διάρκεια της εκπομπής με τον δικηγόρο τον Νίκο του Καραγιανακίδη και με τους άλλους καλεσμένους, θα συζητήσουμε για το ελληνικό μεγαλείο, όπου όταν μπαίνει ένας κλέφτης μέσα ή κοιμάσαι, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν όμως πάει να σου παραβιάσει τα πάντα, πρέπει να περιμένεις να δεις τι θα σου παραβιάσει και πόσο και μετά να κάνεις χρήση της άμυνας. Ένας Έλληνας πολίτης που πυροβόλησε με καραμπίνα γιατί φοβήθηκε ο άνθρωπος τον διαρρήκτη, τραυματίστηκε ο διαρρήκτης, πήγε στο νοσοκομείο, πάει ο εισαγγελέας να τον καθίσει στο σκαμί και λέει ο διαρρήκτης, ο κλέφτης που είναι λαθρομετανάστης αλβανικής υπηκότητας με πολλές τέτοιες ληστείες στον ενεργητικό του, λέει σας παρακαλώ, λέει, δεν θέλω την ποινική του δίωξη. Λέει, εγώ μπήκα στο σπίτι, είναι δυνατόν να τον δικάσετε κιόλας. Κι όμως θα δικαστεί, γιατί δεν φέρθηκε ευγενικά στον κύριο κλέφτη. Και να πούμε λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Κοκορίκο, ότι ο πόλεμος καλά κρατεί, όπως και τα σκάνδαλα στην Ευρωβουλή με πρωταγωνιστές και Έλληνες και Ιταλούς, ελληνοϊταλικά σκάνδαλα. Θα τα δούμε αυτά αύριο. Να πούμε όμως ότι ενώ ο πόλεμος καλά κρατεί, αρχίζουν οι Αμερικανοί σιγά σιγά, που έχουν πετύχει τα πάντα σχεδόν, και λένε βρείτε τα, άντε λέει να τα βρούμε. Και έτσι προσπαθούν να ετοιμάσουν μια συνάντηση του κυρίου Biden, του κυρίου Μακρόν και του κυρίου Πούτιν. Δεν θα υπάρχει και ο Ζελένσκι, και ο Ζελένσκι θα εκπροσωπείται από τον θείο Biden και από τον κύριο Μακρόν. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ο Ζελένσκι, έτσι και αλλιώς ότι που είναι Αμερικανοί θα γίνει. Άρα λοιπόν πάνε για μια συνάντηση, πιθανώς στο Παρίσι, Πούτιν, Biden, Μακρόν, για να δούνε τι μπορεί να γίνει. Τα πράγματα δεν είναι για κανέναν εύκολα. Υπάρχουν νεκροί, άμαχοι νεκροί, καταστροφές και βέβαια όταν να βγάλουν εταιρείες, είτε οι εταιρείες ενέργειας, είτε οι πολεμικές βιομηχανίες, τα έχουν βγάλει. Έχουν πουλήσει αυτά που δεν μπορούσαν να φανταστούν. Και βέβαια έχει καταστραφεί η Ευρώπη. Έχει καταστραφεί η Ευρώπη, μέχρι και η Ιαπωνία, κυρίες και κύριοι, θα γίνει αστακός. Αγοράζουν όλοι όπλα. Ο θείος Biden έχει κάνει μπίγκο. Τα έχει πουλήσει όλα. Πρέπει να δουλεύουν οι πολεμικές βιομηχανίες, εγώ δεν ξέρω για πόσα χρόνια, για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες. Και να λέμε και το στραβό το δίκιο, αποδείχτηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας ότι τα όπλα των επιχειρήσεων που εκπροσωπεί ο θείος Biden είναι εξαιρετικά. Τα ρωσικά δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν στην πραγματικότητα όπως θα ήθελε ο κύριος Πούτιν. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Μακρόν, ο οποίος κάνει και αυτός κάποιες καλές business με την Ελλάδα, αφού έφαγε άκυρο για τις business που πήγε να κάνει με την Αυστραλία λόγω του Αμερικανού Προέδρου. Έτσι λοιπόν όλοι είναι ευχαριστημένοι, ο Πούτιν έχει κερδίσει λεφτά, έχει κερδίσει εδάφη, ο Μακρόν κάτι πούλησε, ο Biden έχει κάνει τρελές πωλήσεις, όλα καλά, όλα ωραία, η Ευρώπη έχει καταστραφεί, δύσκολα θα ανακάμψει, η ευρωπαϊκή οικονομία έχει γονατίσει και πάνε τώρα για να βρουν μία λύση. Καθώς δεν είναι ότι πρέπει επιτέλους ο πόλεμος να σταματήσει. Ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει για το καλό όλων και ειδικά των εμπλεκομένων και των άμαχων που δυστυχώς περνάνε πάρα πολύ δύσκολα και ειδικά αυτές τις ημέρες που είναι χειμωνιάτικες μέρες. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω και να ευχαριστήσω για την παρουσία του τον κύριο Αντώνη Κοκορίκο. Αντώνη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Φαίνεται ότι ο ηθικός κώδικας που είχε μέσα του ο Αλβανός αυτός εγκληματίας, με ποινικό μητρό, το εθιμικό δίκαιο δηλαδή το οποίο έχει αφομοιώσει ως παιδί αυτής της κοινωνίας, ήταν ανώτερο ηθικά, ανώτερο από την νομοθεσία που έχουμε στην Ελλάδα. Και βέβαια θα βρω την ευκαιρία και εγώ να σχολιάσω τις δηλώσεις του Ρόμπερτ Μενέντες και να πω μακάρι να είχαμε και Έλληνες πολιτικούς οι οποίοι θα μιλάνε και θα ενεργούν με βάση αυτόν τον ηθικό κώδικα που εκπροσωπεί ο Μενέντες. Είναι από τις σπάνιες φορές στην παγκόσμια πολιτική που η ηθική δεν έχει εξοβελιστεί από την πολιτική και μάλιστα τη διεθνή πολιτική. Το ένα από τα τρία σημαντικά κέντρα εξουσίας των ΗΠΑ
Είναι αυτό, είναι το Κογκρέσο, το οποίο εκπροσωπεί ο Ρόμπερτ Μενέντες. Το Κογκρέσο έχει διαφορετική πολιτική και από τον Πρόεδρο και από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ως εκ τούτου, εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και το ελληνοαμερικανικό λόμπι θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές του σε αυτή την κατεύθυνση, ενημερώνοντας όποιον χρειάζεται, ώστε τουλάχιστον άλλο ένα κέντρο εξουσίας, μάλλον ο Πρόεδρος, ενδεχομένως όμως και η κυβέρνηση, το State Department, να πιστούν, να ακολουθήσουν μια πολιτική η οποία ηθικά δεν θα είναι σε σύγκρουση με τους πολιτικούς τους στόχους. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα, να κερδίσουν τίποτα οι Ηνωμένες Πολιτείες με το να υπηρετούν μια πολιτική με ανήθικους πολιτικούς στόχους. Αντιθέτως, παγκοσμίως θα κερδίσουν εάν η πολιτική τους συμβαδίζει με τους ηθικούς στόχους που έθεσε και ο Μενέντες. Και βέβαια θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να μαθαίνουμε από Αμερικανούς και Ρώσους τι θα γίνει με τους S-300 που έχουμε στην Κρήτη. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μου φίλοι, θα πάμε και θα συνδεθούμε μέσω Skype, όπως σας είχα προαναγγείλει, με τον αγαπητό συνεργάτη της Βεργίνα, τον πολιτικό αναλυτή και δημοσκόπο, τον άνθρωπο της Σύντεργη, τον κύριο Δημήτρη Βασιλιάδη. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα, κύριε Καλόγερη. Καλησπέρα, κύριε Κοκούρη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας απόψε εδώ. Και θα μας αναλύσετε, κύριε Βασιλιάδη, θα μας αναλύσετε λίγο την σημερινή σας δημοσκόπηση για το politik.gr, όπου υπάρχουν σημαντικά ευρήματα. Θέλω λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια πριν πάμε στην παρουσίαση αυτής. Εντάξει, είναι η τελευταία δημοσκόπηση για το 2022 και ίσως και από τις τελευταίες προεκλογικές. Θεωρώ ότι σύμφωνα με τη δική μου ανάλυση των πραγμάτων και εκτίμηση, τον Φεβρουάριο μάλλον θα έχουμε τις πρώτες εκλογές. Υποθέτω περί τα μέσα Ιανουαρίου και σίγουρα μετά τις γιορτές. Όταν λέτε εκλογές, τι εννοείτε? Φεβρουαρίου, βλέπετε, ώστε... Ένα λεπτάκι, Δημήτρη, βλέπεις εκλογές δηλαδή Φεβρουάριο? Ναι, βεβαίως. Και νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω στην εκπομπή σου. Και δεν νομίζω ότι είναι και τόσο περίεργο, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάρει μια σειρά μετρήσεων οι οποίες του δείχνουν ότι έχει ένα σαφές προβάδισμα. Χειμωνιάτικα θα πάει σε εκλογές Φεβρουάριο μηνά. Γιατί για το 2015 Ιανουάριο δεν κάναμε εκλογές. Πάθαμε τίποτα. Εντάξει, τότε ήταν εποχή ΣΥΡΙΖΑ τότε και ο Θεός ήταν μαζί τους. Η Μέρκελ ήταν μαζί τους. Τώρα δεν μου κάνει τίποτα Φεβρουάριο και όλο να πάει. Το Φεβρουάριο. Ναι, μα σίγουρα θα πάει, γιατί θα τελειώσουμε μια ώρα γρηγορότερα. Δεν θα ενοχλήσουμε το Πάσχα, δεν θα ενοχλήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν θα ενοχλήσουμε την θερινή σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει από το Μάρτιο φέτος για πρώτη φορά. Και θα έχουμε τελειώσει με ένα δύσκολο πράγμα, το οποίο είναι οι εκλογές, και οι οποίες από μόνες τους λειτουργούν κάπως αποσταθεροποιητικά, αν όχι πολιτικά, τουλάχιστον για την οικονομία. Και βεβαίως μετά θα συνεχίσουμε και στις επόμενες εκλογές, γιατί έχουμε και τις δημοκρατίες. Οι δικές μου πληροφορίες μου λένε για Κυριακή 9 Ιουλίου, Δημήτρη. Ποιος το λέει αυτό? Οι δικές μου πηγές. Ωραία. Εντάξει, και η δική μου πηγή, που είμαι εγώ ίδιος, υπολογίζω, εκτιμώ, αναλύοντας τα γεγονότα και όλα αυτά τα οποία έχει δρομολογήσει ο Πρωθυπουργός μέχρι και τα... Ακόμα να φανταστείς και την παράταση των τελών, της πληρωμής των τελών κυκλοφορίας που την έχει πάει για Φεβρουάριο. Και αυτό νομίζω κάτι λέει. Δηλαδή θέλει να πάει σε εκλογές δίνοντας ελαφρύνσεις ή επιδόματα και αφαιρώντας... Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα με το ίντερνετ, κύριε Βασιλιάδη. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ... Έχουμε πρόβλημα με το ίντερνετ, με τη σύνδεσή σας. Κόβεται. Εγώ σας ακούω κανονικά πάντως. Κόβεστε εσείς και φοβάμαι ότι θα κοπείτε και πιο κάτω, θα λέτε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν θα κόβεστε από μένα, θα κόβεστε από το ίντερνετ. Μήπως έχει μπει κανένα περίεργο λογισμικό ανάμεσά μας? Τι να σου πω. Είναι έτσι, Αντώνη. Λοιπόν, γιατί θα μου λένε μετά οι φίλοι μου εκεί πέρα ότι έχουμε στον Βασιλιάδη όταν έλεγε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, άρα ο Δημήτρης λέει ότι εκλογές στο Φεβρουάριο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ, Αντώνη. Δεν ξέρω. Ο Δημήτρης το λέει εκτιμώντας τα γεγονότα. Αλλά ενδεχομένως να μην βγουν τα γεγονότα έτσι όπως θα θέλει ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, θα το δούμε αυτό. Ακριβώς επειδή μπορεί να μην βγουν έτσι όπως θα θέλει ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, πηγαίνοντας πιο κάτω, μπορεί να βρει κανένα πάτσι, καμιά σπήρα και κανένα πρέτατορ. Άρα
είναι καλύτερα να τις κάνει πριν σκάσει κάτι ακόμα, το οποίο θα είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό ή βαρυντικό για την Εντάξει, με την ίδια λογική έπρεπε να το έχει κάνει και 3,5 χρόνια πριν. Να παρακαλέσω τον κύριο Βασιλιάδη, αν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο για το ίντερνετ να μην κόβεται. Εγώ, Δημήτρη, μάλλον εγώ, διαβάζω, ακούω, μου λένε ότι θα σκάσουν και άλλα σκάνδαλα. Τώρα, για παράδειγμα, έσκασε αυτό με την κυρία Σπυράκη, που η ίδια διάβαστη πήγε και κατέθεσε κάπου 21.000 ευρώ ήταν τα χρήματα του συνεργάτη. Μιλάμε για χρήματα μηδαμινά μπροστά σε αυτά της κυρίας Καϊλή. Όμως, το ότι η κυρία Σπυράκη θα κατέβει στην Αλφα Θεσσαλονίκη είναι ένα δώρο στους ήδη υπάρχοντες. Τρίβουν τα χέρια τους οι βουλευτές και οι υποψήφοι στην Αλφα Θεσσαλονίκη, γιατί θα λείπει από τις επόμενες εκλογές ένα σοβαρός παίκτης. Τώρα, αν θα σκάσει μετά τον Πάτση και τη Σπυράκη και μετά τον Αβραμόπουλο, έχουμε τον Αβραμόπουλο τώρα. Τι θα γίνει με τον Αβραμόπουλο? Ονόματα διαρκώς. 5.000 το μήνα έπαιρνε, λέει, ο κύριος Ατσαλάχωτος, ο κύριος Αβραμόπουλος. Έτσι φωνάζει, Ατσαλάχωτο πολιτικό, δεν τον φωνάζει. Γιατί δύο κοστούμια ίδια πάντα μαζί του. Και παρά την άδεια από την Ούρσουλα. Δηλαδή ο Αβραμόπουλος έπαιρνε 5.000 το μήνα για να είναι κάπου τιμητικά. Δηλαδή όταν εργάζεται, πώς θα παίρνει ο Αβραμόπουλος? Είναι ευρωβουλευτής ο Αβραμόπουλος σήμερα, κύριε Βασιλιάδη? Όχι, βέβαια. Είναι απλός πολίτης, από όσο ξέρω. Είναι? Απλός πολίτης. Απλός πολίτης, μάλιστα. Ήτανε ο κύριος Αβραμόπουλος επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήτανε? Ήτανε. Είναι ο κύριος Αβραμόπουλος, ήταν μάλλον ο κύριος Αβραμόπουλος με άλλα εκλεκτά μέλη της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώην κτλ. Έτσι μια ωραία αμαρτωλή μοικείο που προστάτευε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ήτανε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μας κοροϊδεύουν και αφού έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει στη ζωή τους, θετικά ή αρνητικά θα τους κρίνει η ιστορία, δεν μπορεί να τους κρίνει ούτε εγώ ούτε ο Κοκορίκος. Μετά από εκεί και πέρα, τσουπ, πάει και κάπου και να παίρνει ένα 5.000 το μήνα. Και πόσα ακόμη πιθανές θέσεις τέτοιες έχει, με πιθανά ανταλλάγματα που δεν ξέρουμε τι γίνεται. Άρα λοιπόν, αν τους κάσουν το Μητσοτάκη 2-3 ακόμη τέτοια σκάνδαλα, πόσο θα αντέξει? Άρα πρέπει να ακολουθήσει τη συμβουλή του κυρίου Βασιλιάδη. Όσο προλαβαίνει ακόμα, να πάει στις κάλπες. Νομίζω ότι και άλλοι συνεργάτες του έχουν κάνει την ίδια εισήγηση, αλλά και μέχρι τώρα δεν τα κατάφερε. Παρά τις εισήγησεις. Θα δούμε, κύριε Κοκορικό. Εγώ πιστεύω ότι το πιο λογικό είναι να τις κάνει τον Φεβρουάριο. Νομίζω ότι είναι μια περίοδος όπου δεν μπλέκονται άλλα πράγματα. Για βάλτε την πρώτη κάρτα, παιδιά, στην οθόνη. Και θα δούμε πού θα τις κάνει. Πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα. Λοιπόν, Δημήτρη, η έρευνα έγινε από 15 μέχρι 19, μέχρι εχθές. Ακριβώς. Έπιασε και την ιστορία Καϊλή και την ιστορία Σπυράκη. Για να δούμε. Θα δούμε πιο κάτω τι έχει στοιχήσει στη Νέα Δημοκρατία η ιστορία της κυρίας Σπυράκη και της κυρίας Καϊλή. Περιλαμβάνει και τον προϋπολογισμό την τετραήμερη συζήτηση, έτσι, μαζί με το food pass το οποίο ανακοίνωσε στο παραπέντε του κλεισίματος του προϋπολογισμού. Και με συγχωρείς, πριν πάμε στην παρουσίαση, θεωρώ ότι από τους ελάχιστους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι κερδισμένος όλο αυτό το διάστημα είναι ο Άδωνος Γεωργιάδης με το καλάθι του νοικοκυριού, το οποίο πάει καλά. Από μετρήσεις που κάναμε και εμείς με τη συγκεκριμένη ερώτηση, φαίνεται πράγματι ότι υπάρχει μια αποδοχή στο καλάθι του νοικοκυριού της τάξης του 35%, αυτό όταν είχε αρχίσει να πρωτοεφαρμόζεται. Και νομίζω τώρα ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο φαίνεται η χρησιμότητά του και η αποδοχή που έχει από τον κόσμο. Νομίζω ήταν μια έξυπνη κίνηση. Δεν ήταν πολύ μεγάλη η βοήθεια ενδεχομένως, αλλά για κάποιους ανθρώπους όπου βγαίνοντας από ένα σούπερ μάρκετ με 5 ή 6, 7 ευρώ περισσότερα στην τσέπη από ότι αν δεν υπήρχε το καλάθι του νοικοκυριού, νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ακούσουμε και να το δούμε με σεβασμό. Έτσι. Για κάποιους ανθρώπους είναι σημαντική η βοήθεια. Πάμε τώρα, βλέπουμε την πρώτη κάρτα. Κατά την άποψή σας, η χώρα κινείται σε σωστή κατεύθυνση, σε λάθος κατεύθυνση? Σας ακούμε, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, εδώ είναι περίπου μοιρασμένες οι γνώμες. Βεβαίως υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο λέει ότι κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, το οποίο φαίνεται να είναι ελαφρώς μεγαλύτερο, αλλά δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Μοιάζει περίπου με ένα ποσοστό, θα έλεγα, σε αναγωγές αυτό της Νέας Δημοκρατίας, το 42%. Όχι ότι θα πάρει 42%, αλλά προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία και απαντάνε ότι η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι, αλλά το 54% βλέπει ότι πηγαίνει λάθος η κυβέρνηση. Και είναι μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι μικρό. Και 4% αναποφάσισε 58%.
Να σου πω την αλήθεια, θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερο όμως. Δηλαδή, θεωρώ ότι σχεδόν οι μισοί που λένε ότι πάει σε καλή κατεύθυνση, νομίζω είναι θετικό για την κυβέρνηση. Πάντως, αυτό δείχνει μια τάση, έτσι δεν είναι, κύριε Βασιλιάδη? Δεν είναι. Δεν πρέπει να παίρνουμε ατόφιο το νούμερο, αλλά την τάση. Την τάση δείχνει και σίγουρα αυτές οι 2-3 ερωτήσεις και η επόμενη που θα μας δείξει τώρα ο Στέργιος δεν είναι ερωτήσεις αποτίμησης και αξιολόγησης. Δηλαδή το τι έγινε το 2022 και το τι περιμένω το 2023. Δεν βγαίνει μια εικόνα κατάρρευσης κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιακής, όπως νομίζω θέλει να προσάψει στην κυβέρνηση σύσσωμη αντιπολίτευση. Η επόμενη κάρτα έχει ενδιαφέρον, έτσι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πώς αξιολογείται, λέει, για εσάς προσωπικά τη χρονιά που πέρασε? Ναι, πώς την βλέπουμε εδώ, παρά το γεγονός ότι όλοι είχαμε μια δύσκολη χρονιά. Βεβαίως το 22 δεν ήταν τόσο δύσκολο όσο ήταν και το 21. Δηλαδή, αν συγκρίνεις το 22 τώρα με το 21, προφανώς το 22 φαίνεται παράδεισος, έτσι. Γιατί είναι μια χρονιά, είναι η πρώτη χρονιά μετά από 2 χρόνια που είμαστε επί της ουσίας εκτός κορονοϊού και των επιπτώσεων όλων αυτών των περιορισμών που είχαμε. Άρα λοιπόν, με το γεγονός ότι επανεκκινήθηκε και η κοινωνία και η οικονομία, με τον τρόπο που επανεκκινήθηκε και όσο επανεκκινήθηκε, νομίζω ότι για κάθε έναν από εμάς προσωπικά, γιατί στον κάθε έναν από εμάς προσωπικά απευθύνθηκε το ερώτημα, το ποσοστό που λέει ότι πήγαν καλά τα πράγματα είναι αισιόδοξο. Άρα, πάμε λοιπόν, θέλω να πεις κάτι, Αντώνη. 50% θετικά, 47% αρνητικά σε προσωπικό επίπεδο. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι η ερώτηση δεν αφορά μονάχα τις πολιτικές εξελίξεις. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ήταν μόνος του και ζευγάρωσε, θεωρεί ότι ήταν καλή χρονιά. Δεν έχει σχέση με την πολιτική. Ναι. Αλλά και επόμενη κάρτα, έτσι. Τι γίνεται, Δημήτρη? Μεγάλη αισιοδοξία υπάρχει. Πολύ ζευγαρώσαμε το 2022 και αυτό είναι καλό. Σε λίγα χρόνια θα έχω απογόνους. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Μεγάλη αισιοδοξία πάλι. Για να δούμε. Για τη χρονιά που έρχεται. Λοιπόν, πάλι εδώ βλέπουμε ότι το 41% είναι αισιόδοξος, το 56% λέει λίγος καθόλου αισιόδοξος. Είναι μεγάλο το ποσοστό της αισιοδοξίας. Εάν αναρωτηθούμε ή αν το δούμε από τη σκοπιά της ενέργειας, του φυσικού αερίου, των τιμών των καυσίμων και όλα αυτά, παρόλα αυτά κρατάμε την αισιοδοξία μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να υποβαθμίσουμε. Να πάμε λίγο και στις συμμαχίες. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, ποιον συνδυασμό κομμάτων θα προτιμούσατε για σχηματισμό κυβέρνησης? Έχει ενδιαφέρον, νομίζω. Ναι, εδώ βλέπουμε ότι ο συνδυασμός Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ παίρνει μόνο το 3,3%. Είναι ένας μη επιθυμητός σχηματισμός συγκυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ στο 33%, αν και η περίοδος που έγινε η δημοσκόπηση δεν ήταν η καλύτερη περίοδος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, μεταξύ Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η περίοδος της ιστορίας της Καϊλή, όπου ο κ. Ανδρουλάκης προσπάθησε ή τέλος πάντων εμπνεύστηκε, σκέφτηκε ότι η Καϊλή είναι δούριος ύπος και πήγε να τη χρεώσει τη Νέα Δημοκρατία. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το σενάριο είναι δύο δυνάμεις του κέντρου, της κεντροαριστεράς και της κεντροδεξιάς και του κέντρου, φαίνεται ως το πιο επιθυμητό σενάριο σε επίπεδο κοινής γνώμης σε περίπτωση που δεν θα είχαμε αυτοδυναμία. Και το ποσοστό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αυτό το κεντροαριστερό ή προοδευτικό το οποίο επαγγέλλεται ο Τσίπρας και ενίοτε αφήνει και ο Ανδρουλάκης ως ενδεχόμενο, στο 25,6%. Μάλιστα. Πάντως, εγώ θεωρώ ότι με εντολή Σόλτς και νατοϊκών φιλικών προς την Ελλάδα πάντα δυνάμεων και ανοχή Ερντογάν, έτσι, και ανοχή Ερντογάν, βλέπω ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία να κάνουν μια ωραία συγκυβέρνηση. Έτσι κι αλλιώς μια χαρά τα πάρνε. Τι λέτε, κύριε Κουκουλίκο? Αυτό το σενάριο δεν αποτυπώνεται όπως βλέπεις στη μέτρηση. Δεν το έχει βάλει. Αλλά νομίζω ότι η πρώτη ερώτηση, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το πιο πιθανό σενάριο, δεν έχει επικοινωνηθεί καθόλου. Γιατί ούτε το έβαλες, η Νέα Δημοκρατία το έχει υποστηρίξει, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Κανένας. Δημήτρη, γιατί δεν έβαλες και τα τρία κόμματα σε ένα ερώτημα? Κοιτάξτε, θα μπορούσα να βάλω και Νέα Δημοκρατία Ελληνική Λύση. Όχι, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Από περιέργεια να βλέπαμε πώς συμφωνούσαν. Θα μπορούσα να βάλω ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Ελληνική Λύση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά θεωρώ ότι είναι το πιο λογικοφανές, να το πω έτσι, ή έχει τις περισσότερες πιθανότητες. Μα γιατί μια χαρά τα πάει Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Καλά, δεν νομίζω. Βλέπεις κάτι να έχουν να χωρίσουν στα θέματα τα οποία είναι, με τα οποία οι Έλληνες πολίτες διαφωνούν ριζικά, τα πάνε μια χαρά. Τα βρίσκουν.
Κοιτάξτε, Στέργιο μου, δεν τα βρίσκουν. Στα εξοπλιστικά, μέρα ψηφίζει ο ένας, νύχτα ψηφίζει ο άλλος. Εντάξει τώρα. Η δουλειά γίνεται όμως, όπλα παίρνουν, αυτό έχει σημασία. Δεν είναι εντάξει, δυστυχώς. Μακάρι να τα βρίσκανε και να μην είχαμε και τόσα κόμματα. Να είχαμε 2-3, να ήταν η ζωή μας πιο εύκολη και εμάς τον δημοσκόπο. Πάντως, για μένα το πιο πιθανό σενάριο είναι το πρώτο. Αυτό που παίρνει 3,3%. Και μάλιστα είναι το μόνο που μπορεί να εξασφαλίσει την επιβίωση του ΠΑΣΟΚ. Διαφορετικά, είτε γίνει ουρά του ενός κόμματος, είτε γίνει ουρά του άλλου κόμματος, δεν έχει κανένα μέλλον. Όπως το έχουμε δει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στην Ελλάδα στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν. Σωστό. Έτσι, δηλαδή, η επιλογή η πρώτη δεν έχει επικοινωνηθεί καθόλου στον κόσμο. Ούτε στον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, ούτε στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα... Δεν περπατάει είναι το θέμα η επιλογή. Δεν τη θέλει ο κόσμος, γι' αυτό τη δίνει και αυτό το χαμηλό ποσοστό. Καλά, ο κόσμος και άλλα δεν θέλει, αλλά του τα έχουν επιβάλει. Μην το ξεχνάμε. Δεν το ρωτάνε καν. Δεν το ρωτάνε καν. Λέει εντολή, λέει της Μέρκελ, επιθυμία του Ερντογάν, ας πούμε, να πάμε σε μυστική συνάντηση στη Γερμανία, εκεί, στις Βρυξέλλες, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα με τα ποσοστά των κομμάτων, κύριε Βασιλιά. Δεν είχαμε εκλογές. Την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Εδώ ο συνάδελφος μας δείχνει κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Είναι, καλά είναι. Εδώ είμαστε, ναι. Είναι η πρόθεση ψήφου. Έχουμε κάνει δύο φορές την ερώτηση ψήφου. Μία φορά τι θα ψηφίζετε αν είχαμε εκλογές. Και την επόμενη κάρτα προφανώς υποθέτω θα τη δείξετε. Τι θα ψηφίζετε αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση και ξαναπάμε σε εκλογές. Εδώ βλέπουμε 32,5% για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι περίπου στα ίδια με τη μέτρηση του Νοεμβρίου. 24% για το ΣΥΡΙΖΑ είναι περίπου μία μονάδα κάτω από τα ποσοστά του Νοεμβρίου, με μία διαφορά στις 8,5%, ενώ η προηγούμενη μέτρησή μας είχε διαφορά 7 μονάδων. Η διαφορά ανέβηκε κατά 1,5 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ στο 10% είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τη μέτρηση του Νοεμβρίου. Δεν ήταν καλό το momentum για το ΠΑΣΟΚ σε αυτή τη δημοσκόπηση. Η περίοδος δεν το ωφέλησε. Η ιστορία Καϊλή σίγουρα δεν έκανε καλό ούτε στο ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως και στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι και νέος αρχηγός και χρειάζεται δημοφιλία, χρειάζεται στήριξη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 5%, η Ελληνική Λύση στο 4,7%, το ΜέΡΑ 25% στο 3%, Τζίμερος Κρανιδιώτης στο 1,6% και Κασιδιάρης στο 1,5%, άλλο κόμμα 6,2%, 10% είναι αναποφασιστή. 16% δηλαδή είναι εκτός συστήματος. Πάμε και στην άλλη κάρτα, αν είχαμε επαναληπτικές εκλογές, σωστά? Πολύ σωστά, ναι. Εδώ βλέπουμε ότι επειδή το διακύβευμα αλλάζει και επειδή ενδεχομένως ο κόσμος θέλει πλέον να έχει κυβέρνηση ή θέλει να κυβερνηθεί ή δεν θέλει να ταλαιπωρείται με απανωτές εκλογές, γιατί υπάρχει και το σενάριο να γίνει και τρίτη. Δεν σου είπα εγώ, θα κοπεί το ίντερνετ. Πάμε. 35,1. Μεγάλο. Όχι όμως. Λοιπόν, μήπως σας καλούν σε τηλέφωνο, κύριε Βασιλιάδη, και κόβεται η επικοινωνία μας? Όχι, κύριε Καλόγερε. Είμαι από λάπτοπ, από υπολογιστή είμαι. Δεν είμαι με το τηλέφωνο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα. Εδώ αυξάνει και η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων. Από 8,5 που είναι, πηγαίνει στο 9,7. Στο 9,2 πάνω. Ναι, και πέφτουν τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή, βλέπετε το ΠΑΣΟΚ από το 10% στον πρώτο γύρο, στο δεύτερο πάει στο 7%. Το ΚΚΕ αυξάνει λίγο για τους δικούς του λόγους. Η ελληνική. Το ΚΚΕ από 5% πηγαίνει στο 5,7%, η Ελληνική Λύση από το 4,7% πηγαίνει στο 4,1%. Και το ΜέΡΑ 25 δεν μπαίνει. Ενδεχομένως να μην μπει στη Βουλή, ναι. Άρα μιλάμε για 5 κόμματα στις επαναληπτικές εκλογές. Είναι το σενάριο που βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θεωρώ όποιος σμπρώχνει με την καλή ή με την κακή έννοια τον Μητσοτάκη προς δεύτερες εκλογές, ουσιαστικά παίζει το σενάριο του Μητσοτάκη. Πες μου λίγο τώρα, με τη βάση του πρώτου πίνακα στις εκλογές, με απλή αναλογική. Πόσες έδρες παίρνει η Νέα Δημοκρατία με 32,5% και πόσες ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις? Εντάξει, δεν θα είναι 32,5%. Με τις αναγωγές και με τις εκτιμήσεις μπορεί να φτάσει και στο 35%. για να έχεις αυτοδυναμία όμως με την απλή αναλογική, χρειάζεσαι 46%. Λείπουν δηλαδή 10-11 μονάδες από την αυτοδυναμία. Άρα οι έδρες δεν είναι πάνω από 128-130 έδρες. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε δηλαδή με όλο. Δηλαδή με 35% έχει 140 έδρες. Υπάρχει χώρος για να γίνει σοβαρή. Δημήτρη, 130 έδρες μάξιμου. 130 μάξιμου. Ναι. Και το ΠΑΣΟΚ πόσες παίρνει με 10%? Παίρνει 30.
Παίρνει γύρω στις 28, εκεί γύρω. 30. Άρα, εσύ δεν είσαι το σενάριο ότι η Νέα Δημοκρατία σε πρώτη Κυριακή θα πάει 100 με 110 έδρες η καλύτερη. Λες 130, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι πολύ μικρό για την αυτοδυναμία όμως, Στέργιο μου. Ναι, αλλά μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας. Όχι, με κανέναν. Κυβέρνηση μειοψηφίας, με 120 έδρες. Δεν νομίζω ότι θα το ρισκάρει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να σταθεί αυτό. Δεν ξέρω αν θα το ρισκάρει, αλλά πάντως το συνταγματικό αυτό σενάριο εξυπηρετείται με αυτά τα νούμερα. Και αν το κάνουν όλοι μαζί μια άλλη κυβέρνηση, τι γίνεται? Δεν πρέπει να ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ και να καταλήξει μέχρι και με το Μέρα 25. Και νομίζω ότι έχουν διαφορά. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Μέρα 25, όλοι μαζί, ΚΚΚ. Δεν φτάνει. Πρέπει να έχει μέσα και το ΚΚΕ, πρέπει να έχει και το Βελόπουλο, πρέπει να έχει τα πάντα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί χωρίς το πρώτο κόμμα να σχηματιστεί κυβέρνηση. Ναι, αλλά αν πάρει 120 βουλευτές σε Νέα Δημοκρατία, οι υπόλοιποι 180 είναι υπέρ αρκετοί για να κάνουν μια κυβέρνηση. Πολιτικά όμως λέει είναι, και έχει δίκιο σε αυτό, πολιτικά είναι ετερόκλητη. Ναι, μπορεί να μαζέψουν 135, 140 δεν μπορεί να συνεργαστούν τώρα το ΚΚΕ με τον Βελόπουλο και δεν ξέρω εγώ ποιον ούτε άλλο. Ούτε καν με το ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συνεργαστούν. Ναι, αποκλείεται. Επομένως είναι κι άλλος ένας λόγος ότι αυτή η δημοσκόπηση είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Τι εννοείται? Αυτή τη συμφέρει. Αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα εννοείται. Αυτό θέλει αυτό το αποτέλεσμα, η Νέα Δημοκρατία. Αυτό επιδιώκει. Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης. Ναι, ναι. Αυτό επιδιώκει. Ο στόχος της αυτός είναι. Να εμποδίσει τους άλλους να μπορούν να βρουν κοινό έδαφος να σχηματίσουν την κυβέρνηση. Αυτό το κάνει ο εκλογικός νόμος όμως. Κύριε Βασιλιάδη, αποκλείς, αγαπητέ Δημήτρη, να είναι τα ποσοστά ας πούμε της Νέας Δημοκρατίας κάτω από 30% με τις αναγωγές και το ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 20%. Δεν υπάρχει τέτοιο μαθηματικό μοντέλο που να κάνει εκτίμηση τη Νέα Δημοκρατία στο 30%, όχι. Δεν υπάρχει. Το αποκλείεις. Δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, δεν υπάρχει τέτοια εκτίμηση, δεν μπορεί να γίνει τέτοια προβολή που να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία κάτω από 30%. Εγώ έχω. Λόγω του ότι δεν υπάρχουν άλλα κόμματα. Όχι, λόγω του ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο κόμμα και σίγουρα η δυναμική που θα έχει μπροστά της τριάρι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι δηλαδή στατιστικά δεδομένο. Δηλαδή, αυτό λέγαμε και το 12, αν θυμάσαι, για τον Αντώνη τον Σαμαρά και είχε μπροστά σου. Το θυμάσαι? Μια χαρά τα θυμάμαι, αλλά τώρα τότε μαζί τα κάναμε. Μαζί δηλαδή παρουσιάζαμε τις εκπομπές, αυτό εννοώ. Και η Νέα Δημοκρατία στην Αλφα Θεσσαλονίκη πήρε το 12-16%. Λοιπόν, δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αλλά βεβαίως εκείνη την εποχή βλέπαμε ότι ήταν αδύναμη. Στη Μακεδονία η Νέα Δημοκρατία έχει το 2 μπροστά. Στη Μακεδονία? Ναι. Θα εκπλαγείς πόσο ψηλά στο 3 είναι στη Μακεδονία ειδικά. Όλη η Μακεδονία, αν δεις ας πούμε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στις Σέρες, στο Κιλκής, στην Χαλκιδική, στην Β' Θεσσαλονίκης, στην Πιερία, στην Πέλα, όλα είναι με 40-41-42%. Σήμερα που μιλάμε. Μιλάω για εκλογές, μα σήμερα είναι. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι και κυβέρνηση. Ενώ το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση. Μιλάς ότι σήμερα που μιλάμε, αυτό είναι θαύμα. Η Νέα Δημοκρατία έχει Βέρεια, Κιλκής, Έδεσα, 40%. Είναι κάστρα, ό,τι και να συμβεί. Είναι Κατερίνη. Βεβαίως. Χαλκιδική έχει 40% η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Η Χαλκιδική έχει πάρει, αγαπητέ μου, μέχρι και 57% έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία. Και 57. Δηλαδή, ό,τι πέσει. Μα και δεν υπάρχει ούτε καν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που να είναι ενεργά, ανεργός, ας πούμε, τους πολίτες. Και μια χαρά υπάρχουν και άνθρωποι που πολιτεύονται και είναι μια χαρά άνθρωποι και εκπροσωπούν μια χαρά τον νομό και δουλεύουν και για την πάρτη τους και καλά κάνουν και για τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν άνθρωποι. Μια χαρά υπάρχουν. Μάλιστα. Όπως μας τα λες εσύ, έχει τελειώσει. Δηλαδή, έχει γίνει γαλάζια όλη η Ελλάδα. Μπλε, οπότε τελειώσαμε. Έχουμε εικόνα για την Κρήτη. Έχουμε εικόνα από την Κρήτη. Έχω μια προσωπική εικόνα για έναν νομό, ο οποίος η Νέα Δημοκρατία είχε προβλήματα πάντοτε και θα πω ότι εξακολουθεί να έχει. Στο Ηράκλειο. Δηλαδή, ναι, στο Ηράκλειο. Η Νέα Δημοκρατία είναι, τουλάχιστον με δική μου εκτίμηση, είναι δεύτερο κόμμα. Μάλιστα. Καλά, δεύτερο θα είναι. Τρίτο δεν θα είναι. Ναι, παιδί μου. Αλλά εντάξει, είναι ένας νομός όπου δεν έχει βηματισμό. Υπάρχει πρόβλημα. Εξακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ να είναι στο Ηράκλειο πρώτο, Δημήτρη? ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα. Εντάξει, εγώ πάντως. Αλλά λέω, σε όλη την Κρήτη, δηλαδή, πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν γνωρίζω, κάπου έχω διαβάσει, το επικαλούμε, αλλά δεν το έχω διασταυρωμένο, δεν είναι δική μου μέτρηση, ότι στα Χανιά μάλλον η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Δημήτρη, εγώ λέω, και εσύ άκουσε το απλά,
και θα το καταγράψει κάποια μέτρηση για την οποία δεν αμφισβητώ τις μετρήσεις του κ. Βασιλιάδη. Είναι πάντα πολύ καλές. Όμως πιστεύω ότι στη Βόρεια Ελλάδα η καλύτερη προοπτική της Νέας Δημοκρατίας είναι να έχει το 2 μπροστά. Το 3 θα φαντάζει όνειρο, μακρινό όνειρο. Πρόσεχε τι λες, γιατί καταγράφονται. Καλά, έτσι κι αλλιώς μας καταγράφουν. Οπότε... Δεν παίζει αυτό το ποσοστό καλά, σε καλά. Με τίποτα. Καλά. Λοιπόν, κοντός ψαλμός αλληλούια. Για μένα είναι 5 μήνες, 6, για σένα είναι 45 μέρες, 50. Πήγαινε να τα πει στην Μπέλα, πήγαινε να τα πει στη Φλόρινα και στην Καστοριά, πήγαινε να τα πει στις Σέρες αυτά. Α, γι' αυτό η δικαιοσύνη που προφανώς ακούει και βλέπει μόνο Νέα Δημοκρατία ψήφισε τώρα και τη διδασκαλία της μακεδονικής γλώσσας για να ανέβουν και άλλα τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη Φλόρινα. Ο Αντωνιάδης κάνει θράψη εκεί, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μπράβο του. Πολύ ωραία τα πάνε. Και αν ο ελληνικός λαός ξεχνάει τόσο εύκολα, πάλι μπράβο του. Άρα έχεις να κάνεις με επικίνδυνους ηλιθίους. Σύμπαση, δεν έχω άποψη. Εγώ το λέω, δεν το λες εσύ, εγώ το λέω. Εγώ λέω, αν ο ελληνικός λαός ξεχνάει, οι Μακεδόνες ξεχνάνε τι γίνεται, τι έχει γίνει το 18 και τι γίνεται τώρα το 22, τότε έχουμε να κάνουμε, τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι όπως. Δεν αμφισβητώ τη μέτρηση την οποία αποδέχομαι. Πιστεύω όμως ότι πάνω θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και να σου πω και κάτι ακόμη, το οποίο δεν το έχεις ακούσει ίσως. Μιλάω με νεοδημοκράτες και μου λένε το εξής, Αντώνη. Πρόσεξε το αυτό τώρα. Μας παίρνουν τηλέφωνο από εταιρείες δημοσκοπήσεων και μας λένε, αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε? Και εγώ λέω, επειδή είμαι γέννημα θρέμα Νέας Δημοκρατίας, ντρέπομαι να πω ότι θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία και λέω θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Το έχεις ακούσει αυτό, Δημήτρη? Όχι. Εγώ το έχω ακούσει από πάρα πολλούς και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά την άποψη αρκετών που λένε, ξέρεις, αυτοί που είναι βαμμένοι Νέα Δημοκρατία μέχρι το κόκαλο, οι οποίοι είναι πολύ θυμωμένοι σήμερα με όλα αυτά που έχουν γίνει. Και λένε, μας τηλεφωνούν εταιρείες και για πρόθεση ψήφου. Και όταν μας ρωτάνε τι κόμμα θα ψηφίσετε, ντρεπόμαστε να πούμε ότι θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία και λέμε Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Πάνω σε αυτούς λοιπόν στηρίζομαι εγώ και λέω ότι αν έχει το 2 μπροστά στην Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να είναι πολύ ευτυχής. Κάνεις λάθος, Στέλιο μου. Ορίστε. Κάνεις λάθος. Μα μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ πρόσεξα, εγώ δεν είμαι δημοσκόπος. Εμείς εδώ απόψε φιλοξενήσαμε την έρευνά σας και με πολύ αγάπη και σεβασμό σε αυτό που κάνεις, το ξέρεις. Έχουμε 10 χρόνια συνεργασία, άψογη. Όμως, και είναι λογικό αν ο άλλος θα ψηφίσει, ας πούμε, παράδειγμα, λέω Πασόκ, και σου λέω θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, γιατί είμαι Νέα Δημοκρατία. Πάνω το καθαρίζει. Εσύ καταγράφεις αυτό που σου δηλώνεται. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική και όλα τα γραφεία δημοσκοπήσεων, τουλάχιστον το δικό μου, διεκπεραιώνει 2 με 3 έρευνες την εβδομάδα. 2 με 3 έρευνες την εβδομάδα σε διάφορους νομούς για διάφορους υποψήφιους ή εν ενεργεία βουλευτές. Έτσι, επέτρεψέ μου να έχω εικόνα σχεδόν ξεκάθαρη με τις αποκλίσεις που βεβαίως έχουν οι στατιστικές και με αυτά τα οποία λες, τα ευτράπελα που συμβαίνουν. Είμαι Νέα Δημοκρατία, αλλά ντρέπομαι να το πω, αλλά τελικά λέω κάτι άλλο κτλ. Συμπεριλαμβανομένων όλων αυτών των οποίων μπορεί να συμβεί, η εμπειρία την οποία να συσσωρεύουμε αυτό το διάστημα είναι τεράστια. Τα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε ποσοτικά είναι τεράστια. Και δεν επιτρέπουν να λέμε πράγματα τα οποία, εμένα τουλάχιστον, δεν μου επιτρέπεται να λέω πράγματα τα οποία όχι, δεν έχουν βάση. Εγώ δέχομαι και το Χρήστος το αποδέχομαι αυτό που κάνεις. Ξέρω ότι κάνεις πολύ καλή δουλειά. Ξέρω ότι αυτό που έχεις παρουσιάσει απόψε είναι η αποτύπωση της στιγμής εκείνης. Αυτό είναι και η μέτρηση. Τώρα τι θα γίνει αύριο, κανείς δεν το ξέρει. Δεν είμαστε προφήτες. Προφανώς δεν είμαστε προφήτες. Μην πάει να μας πει κάποιος ότι είπε ο Βασιλιάδης το 20 του μήνα ότι θα πάρει 24% ο Τσίπρας και ο Τσίπρας θα πάρει 30% και άρα ο Βασιλιάδης έπεσε έξω. Δεν έπεσε έξω. Προφανώς αποτυπώνουμε τη στιγμή. Έτσι. Το τι θα γίνει σε 10 εβδομάδες, σε 2 μήνες. Που δεν ξέρω αν καταγράφεται είτε από εσάς είτε και από τις άλλες εταιρείες που κάνουν μετρήσεις. Ανταποκρίνονται, πόσοι ανταποκρίνονται στην ερώτηση, αν θέλετε να μου απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις για μία μέτρηση. Γιατί αν το 50%, λέω ένα οριακό νούμερο, δεν συμμετέχει στην έρευνα, δεν καταγράφουμε την τάση του μισού ελληνικού λαού. Εάν δεν συμμετείχε το 50% στην έρευνα, θα ήμασταν και ευχαριστημένοι. Υπάρχουν πολύ περισσότεροι από αυτούς που προσεγγίζουμε και δεν απαντάνε. Όμως αυτό δεν σημαίνει ντε και καλά ότι κάτι γίνεται λάθος εδώ ή ότι κάτι υποεκτιμάται. Με την έννοια ότι πολλοί από αυτούς που δεν μας απαντάνε ή που αρνούνται, στην τελική μπορεί να ανήκουν στην ομάδα εκείνων των οποίων δεν θα πάνε και τελικά να ψηφίσουν.
Άρα είτε παίρναμε τη γνώμη τους, είτε δεν την παίρναμε τη γνώμη τους. Πολύ σωστά, αλλά είναι πολύ χρήσιμο πολιτικό συμπέρασμα ότι το σύνολο του πολιτικού συστήματος απορρίπτεται από πόσους, από το 20% ή από το 50%. Θα σας απαντήσω με διαφορετικό τρόπο και θα σας ικανοποιήσω. Αν εννοείται, εάν υπάρχει άρνηση αυξημένη συμμετοχής στις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το παρελθόν, θα σας το επιβεβαιώσω. Πράγματι τώρα αρνούνται περισσότεροι από ό,τι στο παρελθόν. Μάλιστα. Αυτό όμως έχει να κάνει με μια σειρά πραγμάτων τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Βλέπετε τη διαφθορά, βλέπετε όλοι οι υγιείστε, βλέπετε το παράδειγμα. Είναι πολύ όμως διαφωτιστικό αυτό που λέτε. Δηλαδή ότι πάνω το 50% δεν συμμετέχουν, δεν θέλουν να συμμετέχουν στην έρευνα. Θα σας το πω ότι είναι πάνω 50%. Εσείς το λέτε 50, το λέτε επικώς. Εγώ θα σας πω ότι σε κάθε 4 που καλώ το τηλέφωνο, ένας θα μου απαντήσει. Άρα λοιπόν δεν είναι 50%. Άρα είναι 75%. Είναι 75%, έτσι. Λοιπόν, προσπαθούμε όμως. Επομένως, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι. Δηλαδή, το 75% αν δεν μπορώ να το προσεγγίσω. Όχι, δεν ξέρω. Όμως, μπορεί να είναι και έτσι. Όχι, μπορεί και να είναι και ανάποδα. Είναι όμως μέτρες και οι υπόλοιποι λίγο πολύ εκεί θα είναι. Δεν έχει διαφορά. Αυτό λέω. Μπορεί να είναι και το 75% σαν το 25%, ναι. Αλλά μπορεί και να μην είναι. Λοιπόν. Προσπαθούμε, κύριε Κοκορικό, αυτό το 25% να είναι λοιπόν όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται, για να είμαστε. Πρέπει να κλείσουμε. Και ένα άλλο ερώτημα τηλεθεατών. Οι άνθρωποι τους οποίους ρωτάτε είναι και νέοι και μεσήλικες και ηλικιωμένοι. Είναι, ας πούμε, και είναι μόνο τηλεφωνικές, είναι και μέσω email. Κοιτάξτε, είναι όλα πλέον. Και αυτό το στέλνουμε όλοι οι δημοσκόποι ξεκάθαρα προς κάθε κατεύθυνση που νομίζουν ότι εμείς έχουμε μείνει στο σταθερό τηλέφωνο. Προφανώς στο σταθερό τηλέφωνο, αν ρωτάτε εμένα, έχει πεθάνει. Και βλέπω και μεγάλο δείγμα, 1655 άτομα. Δεν είναι μικρό δείγμα. Το δείγμα είναι μεγάλο. Το δείγμα είναι μεγάλο γιατί χρησιμοποιούμε ένα κοκτέιλ εργαλείων όπως είναι το σταθερό τηλέφωνο, το κινητό τηλέφωνο και το διαδίκτυο. Μάλιστα. Η Interview διαθέτει μια τεράστια βάση δεδομένων, πάνω από 70.000 email, στους οποίους απευθυνόμαστε συχνά πυκνά για να μπορέσουμε να πάρουμε τις απόψεις τους για τα πολιτικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ, κύριε Βασιλιάδη. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, γεια σας, κύριε Βασιλιάδη. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Αντώνη, επανερχόμενοι, θα έχω μαζί μας Νίκο Καραγιαννακίδη, κυρίες και κύριοι. Και εκτός από τον κύριο Νίκο Καραγιαννακίδη, θα έχουμε κοντά μας και τον καθηγητή, τον κύριο Ξενοφόντα Βεργίνη, για να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Υποφέρετε από πόνους στη φτέρνα και στα πόδια. Κάθε πρωί που σηκώνεστε, ο πόνος αυτός είναι ανυπόφορος. Το σκέφτεστε ακόμα και να βγείτε για μία απλή βόλτα. Τότε σίγουρα χρειάζεστε τις New Shox. Οι New Shox, με την επαναστατική του σχεδίαση, προσφέρουν συμπίεση σε 7 διαφορετικά κομβικά σημεία και σας χαρίζουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Οι καθημερινές δραστηριότητες επιπονούν τα πόδια και δημιουργούν έντονο πόνο και κακή κυκλοφορία του αίματος. Οι New Shox, με τον καινοτόμο σχεδιασμό συμπίεση σε κομβικά μέρη όπως δάχτυλα, καμάρα, πέλμα και αστράγαλο, προσφέρουν άμεση ανακούφιση από τον πόνο, καλύτερη στήριξη των ποδιών και βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος. Είναι διακριτικές, μπορείτε να τις φορέσετε και μέσα από τις κάλτσες σας. Αποτελεσματική ανακούφιση του πόνου. Ιδανικές και για άτομα με αθρίτιδα, οστεοαθρίτιδα, τενοντίτιδα, κακή κυκλοφορία του αίματος, πρισμένα πόδια, καθώς και άλλες παθήσεις των ποδιών και του πέλματος. Οι New Shox είναι ιδανικές για μακρινά ταξίδια, αφού βοηθάνε στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος. Δεν είναι τυχαίο που είναι οι πρώτες σε προτίμηση στον χώρο των αθλητών. Σούπερ τηλεοπτική προσφορά. Αγοράζοντας 2 ζευγάρια New Shox, σας κάνουμε δώρο άλλα 2. Γι' αυτό μη χάνετε άλλο χρόνο. Καλέστε τώρα στο 211-800-1719 και κάντε δική σας την προσφορά με μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.